Καλημέρα κύριε Μπεκρή. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιατί λοιπόν αυτή η κινητοποίηση της Τετάρτης, κύριε Μπεκρή? Καταρχάς, είναι μια πανελλαδική πανεργατική απεργία, ναι, η οποία αποτελεί συνέχεια μεγάλων κινητοποιήσεων, οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, είναι συνέχεια και των μεγάλων φοιτητικών συλλαλητηρίων, των αγροτών που έκαναν μια σειρά από αγώνες, που έκαναν και αυτοί του μεγάλου συλλαλητήριου ερχόμενοι εδώ πέρα και στην Αθήνα, ναι, όπου συναντήθηκαν με την εργατική τάξη της πρωτεύουσας, αλλά προφανώς και της μεγάλης απεργίας, η οποία έχει γίνει στις 28 του Φλεβάρη. Mm-hmm. Και μια σειρά από κλαδικούς αγώνες που έχουν γίνει είτε με αφορμή την παιδεία είτε με αφορμή την υγεία, mm-hmm, ότι πρέπει να παραμείνουν τέλος πάντων δημόσια και δωρεάν αγαθά και όχι να εμπροβληματοποιηθούν. Άρα είναι το σύνολο των ετοιμάτων για μια ακόμα φορά την Τετάρτη. Αποτελεί συνέχεια. Ναι. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή υπάρχει κεντρικό σύνθημα το γεγονός ότι εδώ πέρα ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κάθε χώρο δουλειάς, ναι, σε κάθε κλάδο. Ναι. Το λέμε αυτό γιατί έχει υπάρξει η αύξηση, τέλος πάντων, που λέμε εμείς μέσα και στα σωματεία και συνδικάτα και στους χώρους δουλειάς, ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία ανακοίνωσε τέλος πάντων η κυβέρνηση, δεν καλύπτει τίποτα. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι με αυτή την αύξηση των 80 ευρώ θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια η οποία έχει τσακίσει αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά της, την εργατική λαϊκή οικογένεια. Μάλιστα. Και είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή με επίκεντρο και το θέμα της ακρίβειας, άρα της αύξησης των μισθών, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα όπως είναι το γεγονός με τα εργατικά ατυχήματα, τα οποία, ναι, αυτή τη στιγμή ζητάμε να υπάρχουν παντού σε κάθε χώρο δουλειάς, ελεγκτικοί μηχανισμοί, να αυξηθούν οι ελέγχοι, γιατί δυστυχώς προερχόμαστε και από τον Πειραιά που έχουμε δεκάδες εργατικά ατυχήματα και θανάτους στη ζώνη, στα καράβια, στα λιμάνια, στα εργοστάσια μέσα. Ναι. Και ζητάμε εδώ πέρα, το πρώτο και κύριο είναι να μπορούμε να γυρνάμε στα σπίτια μας υγιείς. Άρα το θέμα λήψης μέτρων και συνεχής έλεγχη για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Mm-hmm, mm-hmm. Τι ώρα και πού θα είναι η συγκέντρωση την Τετάρτη του ΠΑΜΕ? Εδώ στο Πειραιά, εμείς έχουμε σαν εργατικό κέντρο Πειραιά 10:30 στην πλατεία του Δημοτικού, mm-hmm, Θεάτρου. Λοιπόν, βέβαια θα γίνουν και στην Αθήνα, γιατί το κάνει και η ΓΕΣΕ. Θα γίνουν και σε άλλες πόλεις προφανώς. Και στην Αθήνα. Ναι, ναι. Στον Πειραιά έχουμε 10:30 συγκέντρωση στην πλατεία θεάτρου. Κύριε Μπεκρή, ένα ερώτημα που εγώ θέλω να το βάλω έτσι πάνω στο τραπέζι είναι η συμμετοχή του κόσμου. Είσαστε ικανοποιημένοι εσείς για τη συμμετοχή του κόσμου όταν αποφασίζετε για κινητοποίησεις? Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι παίρνοντας σαν το μήνυμα μάλλον και δίνοντας συνέχεια σε αυτό από την πανελλαδική πανεργατική απεργία, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά είχε, παρά το ότι δεν συμμετείχε στις 28 Φλεβάρι, η απεργία στις 28 του Φλεβάρι ήταν μία από τις μεγαλύτερες απεργίες οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ποτέ, θα πω εγώ το άλλο, δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι, συνεχώς θέλουμε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης το οποίο ενισχύεται, ένα ρεύμα αντίδρασης το οποίο ενισχύεται, λοιπόν, κόντρα δηλαδή σε αυτήν την πολιτική η οποία μας έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, σε αυτή την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε παντού, και θεωρούμε ότι όλο και περισσότερο στα χέρια τους, οργανώνται τα σωματεία τους, συμμετέχουν, συμμαζικοποιούν, ναι, παίρνουν αποφάσεις. Να πω εδώ στον Πειραιά παράδειγμα το γεγονός ότι έχουμε φερρυπίν την ίδρυση μεγάλου επιχειρησιακού σωματείου στην Teleperformance, όπου δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι, που είναι θετικό μήνυμα. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι εδώ πέρα υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, προβληματίζει ο κόσμο και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ή αντίστοιχα στο μεγαλύτερο εργοτάξιο το οποίο έχει φτιαχτεί αυτή τη στιγμή που γίνεται στην Ευρώπη κάτω στο ελληνικό, φτιάχτηκαν οι εργαζόμενοι το δικό τους σωματείο. Σωματείο, μάλιστα. Αλλά είναι αυτά γιατί είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν, ναι, ότι δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, αλλά υπάρχει. Ότι ενεργοποιείται ο κόσμος, λέτε. Ενεργοποιείται ο κόσμος, ναι. Τώρα, μια άλλη ερώτηση του κόσμου, κύριε Μπεκρή, είναι γιατί όχι μια κοινή κάθοδος, μια κοινή συγκέντρωση. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην Αθήνα ξεχωριστή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ξεχωριστή τη ΓΕΣΕ, ξέρω εγώ, ξεχωριστή τη ΑΔΔΗ, εργατικά κέντρα. Γιατί δεν μπορούν να κατέβουν όλοι μαζί και να ενώσουν τον κόσμο? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζουμε ότι ο κόσμος και κριτήριο έχει, λοιπόν, και συμπεράσματα βγάζει. Δηλαδή, να πω τώρα, επειδή είναι νομίζω κάποια τα πράγματα και συγκεκριμένα, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι
Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι μεσοκίνημα, όπως τα σωματεία, τα οποία τέλος πάντων συσπηρώνονται, και μια σειρά από συνδικαλιστές οι οποίοι βρίσκονται γύρω από το ΠΑΜΕ. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σε κάθε χώρο δουλειές έχουν μπει μπροστά και έχουν οργώσει για το θέμα του χώρου δουλειές, πραγματικά με συγκεντρώσεις, με μαζικές γενικές συνελεύσεις, με διαδικασίες τέλος πάντων που είναι πολύ χαρακτηριστικές για τα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Νομίζουμε τώρα ότι εδώ πέρα, και το λέμε γιατί υπάρχει μια συνέχεια, όπως είπα, mm-hmm. δεν είναι κάτι το οποίο φύτρωσε και η πανελλαδική πανεργατική απεργία τώρα μεθαύριο. Λοιπόν, ότι η στάση εδώ πέρα αυτή πρέπει να συζητηθεί και τα σωματεία ξέρουν πραγματικά και οι εργαζόμενοι που πρέπει να καλεστούν. Mm-hmm. Και φαίνεται κιόλας με μια από τις κινητοποιήσεις που πηγαίνει ο κόσμος και που πραγματικά συσπηρώνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπεκρή. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.